Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σε C++ tutorial, όπου σε αυτό το tutorial θα μάθουμε να δηλώνουμε πίνακες. Ας πούμε ότι έχουμε έναν πίνακα, τον int πίνακας, ο οποίος έχει, ας πούμε, 5 κελιά. Οπότε δηλώνουμε int πίνακας και μέσα σε αυτή την παρένθεση βάζουμε 5. Και δηλώνουμε τώρα τα κελιά του, τι μεταβλητές έχουν μέσα. Πάντα ξεκινάμε από το 0. Είναι ίσον με 2. Το 1 είναι ίσον με 3. 2 είναι ίσον με 5. 3 είναι ίσον με 6. Και 4 είναι ίσον με 4. Βάζουμε ερωτηματικά. Και αφού λοιπόν έχουμε δηλώσει τα κελιά μας, όπως βλέπετε, όπως είπα, πάντα ξεκινάμε από το 0, 0, 1, 2, 3, 4 και έχουμε δηλώσει τις μεταβλητές, μπορούμε πλέον να κάνουμε πράξεις μεταξύ των κελιών. Και τι εννοώ? Ας πούμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε το κελί 5 με το περιεχόμενο του κελιού 0. Και το ίδιο. Το περιεχόμενο του κελιού 1 με το περιεχόμενο του κελιού 2. Οπότε στο πρώτο πρέπει να προσθέσει 5, εδώ πέρα είναι 4. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να προσθέσει το 4 συν το 2 και να μου βγάλει 6. Και από κάτω πρέπει να προσθέσει το 3 συν το 2 και να μου βγάλει 8. Οπότε πατάμε execute, compile and run και όπως βλέπετε βγάζει 6 και 8. Οπότε τι κάνουμε? Για αρχή δηλώνουμε τον πίνακά μας και πόσα κελιά έχει μέσα αυτός. Εγώ έχω δηλώσει 5. Μετά πάντα ξεκινάμε από το 0 και μετράμε ανάλογα πόσα κελιά έχουμε. 0, 1, 2, 3, 4. Αυτά είναι 5 κελιά. Τους δίνουμε τις μεταβλητές που θέλουμε και μετά ανάλογα μπορούμε να κάνουμε διάφορες πράξεις ανάμεσα σε αυτά τα κελιά. Αυτό ήθελα να σας πω. Για ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με ρωτάτε και τα λέμε σε επόμενα tutorials.